Εδώ λοιπόν ο κύριος συνάδελφος Μανώλης Κωστίδης κοντά μας και σήμερα. Καλημέρα, είσαι, Μανώλη. Μανώλη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, σε ποιο σοκάκι είσαι? Πού είσαι, Μανώλη, εκεί? Είμαι σε μια ωραία γειτονιά. Είσαι, είμαι στο Μεγάρα μας. Στη ζηρά Μπαγκασία από πίσω βλέπω. Ναι. Σωστό. Ο Νίκος ο Κωνητόπουλος ήθελε ησυχία και ηρεμία και είμαστε σε ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον λιγάκι. Α, Κωνητόπουλο είναι το θέμα εδώ. Μάλιστα. Ό,τι προτιμάει ο Νίκος ο Κωνητόπουλος. Μια ωραία ήσυχη γειτονιά τώρα. Τι ήθελε, Ζεν? Τι ήθελε ο Κωνητόπουλος για να βγούμε για τσάι, θέλει? Ή να κάνουμε τη δουλειά μας, εδώ στα ελληνοτουρκικά. Άμα θέλει το τσάι του, υπάρχει τρόπος. Ηχητικά ήθελε ησυχό περιβάλλον και εδώ σε λίγη ώρα θα έρθουν να πίνουν καφέδες. Θα δείτε κόσμο να παίρνει τυρόπιτες, τέτοια. Σε λίγη ώρα ζωντανεύει. Μετά τις 8 μέσα στη διάλειμμα και τώρα πάρα να πιεις κάτι. Επιβάλλεται, διότι χτες ξενυχτήσαμε λιγάκι και με τις δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ. Δηλαδή, εντάξει, τι έπαθε τώρα ο Τσελίκ, τον τζίπησε καμιά μίγα? Στο ήρεμο περιβάλλον. Τι συνέβη? Κοιτάξτε, αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι τέτοια σφοδρή επίθεση εναντίον υπουργού της ελληνικής κυβέρνησης, του Νίκου Δένδια, είχαμε καιρό να ακούσουμε. Διότι τώρα συμβαίνει το εξής, να σας πω. Δηλαδή, προσπαθώ να το καταλάβω και μιλούσα και με συναδέλφους μου. Αυτό που κάνει η Τουρκία πολλές φορές είναι να στοχοποιεί ένα πρόσωπο και να αφήνει στην άκρη τη χώρα. Δηλαδή, πριν πάμε στο Δένδια, θα σας πω τι κάνει. Τελευταίες εβδομάδες κυρίως, ο Ερντογάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Φιντάν, όλοι στοχοποιούν τον Νετανιάχου. Λέει ο Νετανιάχου, αν δεν λένε κάτι για το Ισραήλ. Σωστά. Δηλαδή, είναι τακτική, λες αυτό, επομένως. Δεν είναι τυχαίο. Σας λέω τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν είναι τακτική, μπορεί να είναι τυχαίο. Ναι. Μπορεί όμως και να είναι και τακτική. Τώρα. Για να μην κατηγορούν, πρόσεξε, γιατί υπάρχει και ένας άτυπος διάλογος με το Ισραήλ, λένε μέσω μυστικών υπηρεσιών, αυτό υποστηρίζουν κάποιοι. Τώρα, επειδή γίνεται διάλογος με την Ελλάδα και μπορεί να κατηγορήσει η κυβέρνηση επειδή κάνει διάλογο με την Ελλάδα, ποπτσουκ Δένδιας. Δηλαδή, ο κακός Δένδιας, ο Μητσοτάκης συνεχίζουμε το διάλογο. Μας προκαλεί εντύπωση αυτή η δήλωση. Όμως, γιατί όμως και με τέτοια καθυστέρηση, Μανώλη, ένα είναι αυτό και δύο είναι η καθυστέρηση. Γιατί? Τρεις μέρες χρειάστηκε. Να πεις ότι σε πρώτο χρόνο αντιδρούσε να πάρει χαμπάρι. Ναι. Οκ, λες αντιδρά όπως συνήθως, αλλά τώρα. Να σας πω. Μετά από τόσες μέρες. Και επίσης ο κύριος Δένδιας δεν μίλησε ποτέ για την Τουρκία. Δεν αναφέρθηκε στην Τουρκία. Από τον εκεί πήγαινε το πράγμα, ρε παιδί μου. Εκεί πήγαινε. Όταν είσαι στο Καστελόριζο. Ναι, αλλά δεν υπήρχε εκεί η Τουρκία. Σε ποιον απευθύνεσαι? Η Γαλάζια Πατρίδα. Όχι, εντάξει. Εκεί απευθύνονται. Δεν το είπε. Θα σας εξηγήσω. Δεν το είπε. Για να δώσουμε όλη την εικόνα, χτες συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης υπό την προεδρία του Ερντογάν. Επειδή κάποιοι μπορεί να πούν τώρα ότι Τσελίκ, εντάξει, παιδιά, είναι εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ναι, αλλά οι δηλώσεις του είναι σαν να μιλάει η κυβέρνηση. Πολλές φορές, βεβαίως. Άρα ο Τούρκος Πρόεδρος γνώριζε πολύ καλά τι θα πει ο Τσελίκ και ενδεχομένως να δόθηκε και εντολή να τα πει αυτό ο Τσελίκ. Το ένα σκέλος. Δεν ξέρω ποια απάντηση δόθηκε στο Τσελίκ, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω ακριβώς, αλλά όταν λέει ότι ο Τσελίκ, ο Δένδιας είναι προβοκάτορας και προσπαθεί να σαμποτάρει το διάλογο. Έκανε δηλώσεις από το Καστελόριζο που απέχει 2 μίλια από την Τουρκία και στοχοποιεί την Τουρκία. Μας προκαλούν εντύπωση το να λέει, γιατί ο Τσελίκ είπε, ας πούμε, 2 μίλια, δηλαδή όντως απέχει. Αυτό δεν άφηκε. Το Καστελόριζο είναι τουρκικό. Σαν να λέει, εντάξει, τόσο κοντά. Μου θύμισε μια εποχή που ο Ακάρη έλεγε γιατί πήγε και ροπού στο Καστελόριζο. Α, είναι σαν δικό του. Ναι. Να μην ξαναπάει ο Δένδια εκεί. Να μην πήγε στο Καστελόριζο. Μα και η κυρία Σακελαροπούλου όταν είχε πάει πάλι είχαν ενοχληθεί. Σωστά. Και άλλοι εξωματούχοι όταν πήγαιναν πάλι ενοχλούνται οι Τούρκοι γιατί σου λέει αυτό είναι δίπλα μας. Ναι. Δεν πάει να πηγαίνει εσύ στο δικό. Και με το Δένδια έχουν ένα παραπάνω γυνάτι, Μανώλη μου. Του έχουν ξαναεπιτεθεί. Δεν είναι θέμα πια. Ο κύριο Τσελίκ. Για μένα δεν είναι θέμα Δένδια. Να σα πω την αλήθεια. Σας έδωσα το παράδειγμα του Ισραήλ. Ναι. Δεν είναι θέμα Δένδια, είναι αλλαγή κλίματος. Κάτι έχει συμβεί, κάτι προσπαθούν να πούν. Δηλαδή, ο Δένδιας, ναι, τώρα στον πρόσωπο Δένδιας, αλλά ο Δένδιας είναι μέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη και επίσης λέει για το Καστελόριζο. Γιατί λέει για το Καστελόριζο έκανε ο Δένδιας, δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος αν έκανε τη δήλωση αυτή από το Μεσολόγγι. Ποια θα ήταν η διαφορά, δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι, αλλά εδώ είναι σαν να ξεχωρίζει το Δένδια από την κυβέρνηση. Είναι προβοκάτσια και του κυρίου Τσελίκ εδώ. Διότι τι κάνει ο Τσελίκ τώρα πονηρός? Αυτό. Ξεχωρίζει το Δένδια. Σου λέει: εμείς με την κυβέρνηση είμαστε σε άλλο κλίμα. Ναι. Ο Δένδιας είναι σε άλλο Οπότε, κλίμα. Οπότε για ό,τι συμβεί, ο Δένδιας θα φταίει. Ο Δένδιας σου λέει: φταίει. Εμείς σου λέει: συζητάμε με το Μητσοτάκη. Ναι. Μου μπει σε ένα διάλογο και πάμε κάποια θέματα να τα λύσουμε κάπως, κάπου, κάποτε. Ναι. Και ο Δένδιας σου λέει: μας φρενάρει. Ναι. Κάτι θέλει να πει εδώ ο Τσελίκ. Ναι.
Δεν είναι τυχαία δήλωση αυτή, είναι πονηρή δήλωση. Είναι στα πλαίσια που σας είπα, Ισραήλ, Νετανιάχου. Μπράβο. Δηλαδή, οι τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων παρατηρώ, λένε ο Νετανιάχου, ο δολοφόνος Νετανιάχου, ο Νετανιάχου λένε. Μας προκαλεί εντύπωση. Άρα προσπαθούν να κρατήσουν κάτι με το Ισραήλ, προσπαθούν τώρα να κρατήσουν κάτι με την Ελλάδα και λένε με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, κατηγορούν τον Υπουργό Άμυνα της Ελλάδος που ταξίδευσε και είπε τις απόψεις του στο Καστελόριζο. Να δεν είπε τις απόψεις του, όμως είπε τις απόψεις της χώρας ο Δέδιας. Να πω ότι έλεγε κάτι δικό του, κάτι αυτό παραπάνω. Αυτό εννοώ. Τις πάγιες απόψεις του. Το εθνικό δόγμα επέπανε. Θα υπερασπίσουν την κυριαρχία μας, ή εδώ πες δυνάμεις μας, τα λοιπά. Ο Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή είναι κοινή γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης αυτό το θέμα. Κανένας δεν αμφιβάλλει αυτό. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει, αλλά εγώ προτείνω να δούμε τις δηλώσεις, γιατί τώρα κάποιοι ξύπνησαν, δεν έχουν δει τις δηλώσεις και να σχολιάσουμε μαζί. Αλλά με τον που yaklaşım sürdürülmeye çalışırken Yunanistan içindeki kaos lobisi, Yunanistan içindeki bir takım radikal unsurlar buna dönük olarak bu normalleşmeyi, bu diyaloğu sabote etmek için her zaman olduğu gibi elinden geleni yapıyor. Burada biliyorsunuz geçmiş görev dönemlerinden tanıdığımız bir provokatör, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias. Bu sefer de yine son derece haddini aşan açıklamalar yaptı. En son kıyılarımıza 2 kilometre mesafedeki Meis adasına giderek oradan işte Doğu Akdeniz'deki silahlanmayı nasıl genişleteceklerini ifade eden sözler söyledi ve Türkiye'yi hedef aldı. Şimdi burada tabii Yunanistan açısından problem şudur. Yunanistan hükümetini Mitsotakis mi temsil ediyor, Dendias mı temsil ediyor? Sayın Mitsotakis'in başbakan olarak ortaya koyduğu iradeyle çatışan şeyler söylemiş oluyor Dendias. Burada Dendias'ın bu açıklaması herhangi bir şekilde diyalog istemeyen, Türkiye'yi hedef alan ve bütün diyalog süreçlerini sabote etmeye çalışan bir açıklama. Doğu Akdeniz'de bayrak gösterip de güya sorunları çözmeye gelenlerin sorunları daha karmaşık hale getirmeye çalıştığını ya da Kıbrıs meselesine dışarıdan müdahil olmak isteyenlerin aslında başka çıkarların peşinde koştuğunu her zaman görüyoruz. Evet, Rum kesimi bu tip projeler için son derece elverişli bir siyaset modeli sergiliyor. Ama herkese kazandıracak olan, herkes gider, sonuçta biz kalırız ve herkese kazandıracak olan sağduyulu bir şekilde süreci yönetmektir. Dendias gibi provokatörlere herhangi bir şekilde meydan verilmemelidir. Vargas dilosi se kathe periptosi. Lobby του χάους. Κοίταξε, πάντως ο κύριος Δένδιας εδώ είπε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τι είπε ο κύριος Δένδιας για το Καστελόριζο? Το Καστελόριζο, λέει, είναι κομβικό σημείο για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της πατρίδας μας. Έτσι. Τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία? Βέβαια. Να περιορίσει το Καστελόριζο. Να στενέψει αυτά τα όρια. Είναι τεράστια η σημασία του Καστελόριζου για τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό είπε ο Δένδιας. Εδώ, λέει, η επίρρεια του Καστελόριζου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα είναι ότι έχουν και τα άλλα νησιά. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό δεν το θέλουν οι Τούρκοι σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι Τούρκοι προσπαθούν όλο αυτό να το περιορίσουν, προσπαθούν όλο αυτό να το αλλάξουν. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν τη θέση του Καστελορίζου, λέγοντας το Καστελόριζο και το σύμβουλο της Μεγίστης γενικά είναι 2 μίλια από την Τουρκία και εμείς ως μεγάλη χώρα από πάνω έχουμε την επίρρεια και όχι το Καστελόριζο. Αυτό είναι εν ολίγη το θέμα για να το καταλάβουμε. Χοντρικά το λέω, Μανώλη. Έκανε κάτι ύπουλο ο κ. Τσελίκ. Παρουσίασε το Μητσοτάκι σε άλλο κλίμα. Ως πιο διαλλακτικό στην προσέγγιση με την Τουρκία. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, στο ίδιο προβοκάτορα είστε αυτός. Αυτό ο Δένδιας. Ο Τσελίκ είναι ο προβοκάτορας. Εδώ, αν είναι ένας προβοκάτορας, είναι ο Τσελίκ. Ο Τσελίκ. Που προβοκάρει τώρα το Δένδια έναντι της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, ναι, ναι. Και βάζει, προσπαθεί καλά, να ανάψει φωτιά μέσα στην κυβέρνηση. Εντάξει. Κάτι που δεν υπάρχει, Μανώλη. Αυτό που θα μπορούσε, ενδεχομένως θα μπορούσε, δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά θα μπορούσε να έχει κάνει η Τουρκία, ήταν ένα μέσο πηγών. Να είχε διαρρεύσει κάποια πράγματα, αλλά εδώ δεν είναι πηγές. Μπροστά στο μικρόφωνο, μετά τη συνεδρίαση με τον Ερντογάν, βγαίνει ο Τσελίκ και κάνει δηλώσεις ξεκάθαρα. Άρα πίσω από αυτές τις δηλώσεις είναι, θα μπορούσε να είναι και μπορεί να το πει κανείς αυτό, ο πρόεδρος Ερντογάν. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Η μόνος του ίδιου Τσελίκ. Κοιτάξτε, σε αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Μόνος του να μίλησε ο Τσελίκ αποκλείεται. Και να έκανε αυτές τις δηλώσεις. Μπορεί να πει οτιδήποτε άλλο. Αλλά τέτοιες δηλώσεις μόνος του δεν τις έχει κάνει.
Εγώ το λέω επειδή μπορεί να απαντηθούν και τα λοιπά. Η Τουρκία δεν μίλησε μέσω πηγών. Μίλησε ξεκάθαρα μέσα στα μικρόφωνα, στα τηλεοπτικά δίκτυα, σε ζωντανή μετάδοση. Αυτό εσύ δεν το γνωρίζω. Πώς το ερμηνεύεις? Δεν έχουμε καμιά απάντηση ακόμα. Θέλει να το υποβαθμίσει η Ελλάδα? Θέλει να πει κάτι άλλο, θα το πει στη συνέχεια. Δεν ξέρω. Λέω. Ενδεχομένως, επειδή χθες το βράδυ έγιναν δηλώσεις, ενδεχομένως σήμερα να απαντηθεί με τον τρόπο που θα κρίνουν οι αρμόδιοι όπως πρέπει να απαντηθούν. Απάντησε. Και καλά έκανε ο κύριος Δένδιας. Δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν θα δείξει προσωπικό διάλογο με τον Τζελίκο Δένδιας. Προφανώς. Μπορεί να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Σήμερα θα δούμε. Η Αθήνα. Θα το δούμε στην πορεία. Κάτσε μια απόσταση και σου λέει, άσε να δούμε τι είναι αυτό. Πριν απαντήσω. Λόμπι του χάους, προβοκάτορας δύο φορές τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδος, χαρακτήρισε ο Τσελίκ ξεκάθαρα. Τώρα, από εκεί πέρα. Θυμάσαι πότε ήταν ο Τσελίκ που έλεγε, Μανώλη μου, συγγνώμη που σε διέκοψα, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα περίπου, ότι όπου πηγαίναμε βρίσκαμε το Δένδια μπροστά μας. Βεβαίως, ακριβώς, αυτό είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ενοχλημένος και από τότε. Επειδή έχει σημασία και το Καστελόριζο, αυτό που είπε το Καστελόριζο, πήγε και στα δύο μίλια από εμάς τα αυτά στο Καστελόριζο. Έχει σημασία γιατί θα το δείτε και σε λίγη ώρα στα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών δικτύων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι μια γραμμή που δίνεται από κάπου. Δεν νομίζω την ίδια μέρα, την ίδια δήλωση να την παίρνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και να την προχωρούν ακόμα περισσότερο για τους Τούρκους κομμάντους που αναφέρουν. Θα τα πω σε λίγη ώρα. Λοιπόν, ο Τσελίκ όμως είπε και κάτι επιπλέον, ότι τα λόγια του Δένδια δεν θα φτάσουν σε εμάς πριν πνιγούν στα νερά του Αιγαίου. Το τι εννοεί, πώς το εννοεί, τι ακριβώς θέλει να πει, δεν το γνωρίζω. Εγώ, καθήκον μου, η δουλειά μου είναι να δείχνω αυτές τις δηλώσεις. Από εκεί πέρα, εσείς οι τηλεθεατές, βέβαια και οι αρμόδιοι, μπορεί να κρίνουν τις δηλώσεις αυτές. Για να ακούσουμε. Çünkü Dendias'ın sözlerinin herhangi bir şekilde Ege Denizi'nin sularında boğulmadan bize ulaşması mümkün değil. Dendias'ın sözlerini sadece Dendias gibiler kendileri söyler, kendileri dinler. Hiçbir şekilde bizim açımızdan hiçbir şey ifade etmez. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέει. Γιατί και το άλλο μετά με τους κομμάτους μπορεί να συνδέεται και με αυτό που λέει. Δεν ξέρω. Για τους κομμάτους που αυτά συμπολιτώντας. Το έχει ξαναπεί νομίζω Ακάρα αυτό. Αν δεν κάνω λάθος κάποια στιγμή, Μανώλη. Το είχε πει κάπου από απέναντι αυτό. Σε απόσταση κολύμβησης. Το κολυμπάνει ο κομμάτος μας αυτό. Τα ειδικές δυνάμεις, τα βαθάκια μας. Το θέμα είναι που βγαίνουν αυτοί οι κομμάτους, Μανώλη.